ανοίγοντας τη συλλογή του στο κοινό, πέρασαν από την υποκειμενικότητα του συλλέκτη στην προσφορά προς το σύνολο. Μια προσφορά ιστορικής γνώσης, αισθητικής απόλαυσης και γνήσιου πατριωτισμού. Η σπάνια συλλογή της Τίνας και του Μιχάλη Κρασάκη είναι από χθες ανοιχτή στο κοινό της Κρήτης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου να υπογραμμίζει με την παρουσία της την ανεκτίμητη αξία της συλλογής, που όπως η ίδια τόνισε, φέρει ανάγλυφη τη μετάβαση από την περίκλειστη Ελλάδα της τουρκοκρατίας στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας και των ανοιχτών οριζόντων. Μας παρουσιάζουν σήμερα ένα καλλιτεχνικό θησαυρό που συντηρεί την ιστορική μνήμη και συμβάλλει στην αυτογνωσία μας. Μας εντυπωσιάζει το εύρος της συλλογής, η ποικιλία των εκθεμάτων. Μας προκαλεί συγκίνηση το συλλεκτικό πάθος και η ιδιορατικότητα του Ζεύγους Κρασάκη. Είναι απίστευτο να είμαστε εδώ και είμαστε πολύ άγνωστοι να είμαστε εδώ. Πραγματικά μας έχει κατασυγκινήσει η αγάπη σας, η θέρμη και ουσιαστικά η μεγάλη αγκαλιά που έχετε ανοίξει, που μας δεχτήκατε με τόσο μεγάλη, εξαιρετική μπορώ να σας πω εκπροσώπηση, έτσι το νιώθουμε εμείς. Σπάνια έργα ζωγραφικής με τις υπογραφές των Γίζη, Ράλι, Λίτρα, Βριζάκια, Ιβαζόφσκι, υδατογραφίες, σχέδια και γλυπτά φιλοξενούνται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, ενώ στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Χρυσόστομος εκτίθενται μοναδικά ρολόγια και φορεσιές. Αυτή η έκθεση, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση στην Κρήτη, εγκαινιάζεται λίγες μόλις μέρες μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και επισημαίνει την αέναη επιθυμία αλλά και τους διαχρονικούς αγώνες του έθνους για ανεξαρτησία και ελευθερία. Στην ομιλία της στην τελετή των εγγενείων, η πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η έκθεση εγγενιάζεται και λειτουργεί σε μια πινακοθήκη της περιφέρειας. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν ορόσημα πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ενισχύουν την πνευματική παράδοση των Χανίων και διευρύνουν τους ορίζοντες της πόλης. Στην τελετή των εγγενείων παραβρέθηκαν η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών αρχών.